η πρόσφατη απόφαση της Ουγγαρίας να χαλαρώσει τους περιορισμούς έκδοσης βίζας για τους Ρώσους πολίτες είναι μια ανοιχτή πόρτα για τους κατασκόπους και οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να λάβουν επίγοντα αντίμετρα. Τη δήλωση αυτή έκανε εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ο Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος μάλιστα απέστειλε σχετική επιστολή στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ. Η απόφαση αυτή της Βουδαπέστης αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια. Η κίνηση θα επιτρέψει στους ανεξέλεκτους Ρώσους να ταξιδεύουν ανεμπόδιστα σε μεγάλο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι που εγείρει σοβαρές ανησυχίες, φέρεται να αναφέρει η επιστολή, αποσπάσματα της οποίας δημοσίευσε η βρετανική εφημερίδα The Financial Times. Μία τέτοια πολιτική θα μπορούσε επίσης να διευκολύνει τους Ρώσους να ταξιδεύουν εντός του χώρου Σέγκεν, παρακάμπτοντας τους περιορισμούς βάσει της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επεσήμανε ο Βέμπερ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το θέμα στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής της Ένωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους. Να υπενθυμίσουμε ότι το σύστημα ταχείας έκδοσης βίζας που εισήγαγε η Ουγγαρία επιτρέπει σε πολίτες 8 χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λευκορωσίας, να εισέρχονται στη χώρα χωρίς ελέγχους ασφαλείας και άλλους περιορισμούς. Ταυτόχρονα η Βουδαπέστη τονίζει ότι πολλοί από αυτούς τους πολίτες θα κατασκευάσουν πυρηνικό εργοστάσιο χρησιμοποιώντας ρωσικές τεχνολογίες.